Το Home Project λοιπόν είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σχεδόν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο στην Ελλάδα. Ο σκοπός του είναι να δημιουργούμε ξενώνες για ασυνόδευτους ανηλίκους που έρχονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να τους προσφέρουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα υπηρεσιών και νομικό και ψυχολογικής υποστήριξης εκτός από και άμεση εκπαίδευση, εκτός μόνο από τροφή και στέγη. Είναι βασικός άξονας μας στο πρόγραμμα που χτίζουμε, είναι το πώς εντοπίζουμε τα κτίρια. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε 10 κτίρια και ετοιμάζουμε το 11ο κτίριό μας, όπου φιλοξενούμε περισσότερα από 200 παιδιά τον τελευταίο χρόνο. Οπότε γι' αυτό το λόγο, σαν οργανισμός και στους ξενώνες μας, συνεργαζόμαστε με διάφορες οργανώσεις για το βέλτιστο καλό που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά που φιλοξενούμε. Η Πάνος και Χρυσίδα, For Life, είναι ένας οργανισμός ο οποίος ακριβώς για αυτό το λόγο αγκάλιασε το Home Project και γι' αυτό το λόγο έρχεται σαν οργανισμός να συνεισφέρει πάνω στη δουλειά που κάνουμε και εμείς μέσα από τη διαδικασία της εκδήλωσης, ώστε να φτιάξουμε μια μουσική γωνιά μέσα στους ξενώνες μας και περισσότερο να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά, τα οποία μας φαίνεται κάτι πολύ εύκολο, αλλά δυστυχώς δεν έχουν τόση άμεση πρόσβαση μέχρι και στη μουσική. Οπότε η φιλοσοφία μας είναι να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και να φέρνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ό,τι περισσότερη υπηρεσία μπορούμε γύρω από αυτά τα παιδιά, για να τους βοηθήσουμε, που αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας φιλοσοφία και το πιο δύσκολο κομμάτι, να ενταχθούν σταδιακά μέσα στην κοινωνία μας. Project τη βρήκαμε από τον Αχιλλέα Μαρτίνη, ο οποίος έκανε την έρευνα και ο οποίος ήρθε και σας είδε και ήταν πάρα πολύ θετικός όταν το συζητήσαμε μαζί. Κάτσαμε όλοι μαζί, συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λίγο διαφορετικό, επειδή εμείς είχαμε κάνει μια τέτοια δράση με μια μουσική γωνιά στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα, είπαμε μήπως μπορέσουμε σε ένα από τα σπίτια, στο πιο μεγάλο, να κάνουμε μια μουσική γωνιά για αυτά τα παιδιά, για να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να παίζουν, γιατί είναι παιδιά με διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά, να μπορούν να συνεργάζονται, να μάθουν και να αγαπήσουν τη μουσική. Πιστεύω ότι όταν τα καταφέρουμε με ό,τι έχουμε μαζέψει, να κάνουμε τα ερμάρια, να πάρουμε τα όργανα και εμείς θα χρηματοδοτήσουμε και για ένα διάστημα μερικούς δασκάλους για να βοηθήσουν, πιστεύω μετά να βρούμε και άλλους εθελοντές, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει και να μην μείνει σαν μια ιδέα. Γιατί στις φυλακές ανηλίκων συνεχίζει και πρέπει και εδώ να το κάνουμε. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση και τέριαξε στη φιλοσοφία μας ήταν ότι ένα 16χρονο παιδί είχε αυτή την ευαισθητοποίηση στο να δημιουργήσει μια μουσική γωνιά και να έρθει και ο ίδιος του κάποια στιγμή μετά εθελοντικά να προσφέρει μαθήματα. Και αισθάνθηκα υπέροχα όταν τον είδα αυτό που είχε σαν ιδέα την πρώτη φορά που το έλεγε να ανεβαίνει στη σκηνή σήμερα και να το παρουσιάζει. Μπράβο, χαρακτηρία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Oh, mm-hmm.
κρίνω.